Ο καταστροφικός εφιάλτης της Διχόνοιας είναι εδώ. Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες βράδυ έξω από την Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2023 και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στα κεντρικά γραφεία της ΕΔΕΚ επιβεβαιώνουν ότι τίποτα δεν μάθαμε από την τραγωδία του 1974. Το κάλεσμα του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή αφορούσε σε εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στο ψήφισμα της Βουλής με το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανάξιος κάθε τιμής από την πατρίδα ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Τους διαδηλωτές πλησίασαν ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστο, βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου και ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, πέραν των συνθημάτων για τον Γρίβα, κυριάρχησε ένα κατάσχετο υβρεολόγιο συλλήβδιν εναντίον όλων των πολιτικών και ειδικά κατά του ΑΚΕΛ και μεμονωμένων βουλευτών άλλων κομμάτων. Οι διαδηλωτές έριξαν ακόμη και πέτρες στο κτίριο της Βουλής. Έντονα ενοχλημένη με την στάση της αστυνομίας, η βουλεύτρια των οικολόγων Αλεξάνδρα Ταλίδου, ένα από τα τρία πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα πως προχωρά άμεσα σε καταγγελία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσαρεστημένη για το γεγονός ότι δεν έγινε καμία σύλληψη, δήλωσε πως έρει την εμπιστοσύνη της στον αρχηγό της αστυνομίας. Θεωρώ ότι οι ιδιοκτικές αρχές πραγματικά που έπρεπε να δράσουν αυτόβουλα δεν δρούν. Εψες το συγκεκριμένο θέμα ήταν ένα αποκορύφωμα μια στοχοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ και καιρό για όλα τα θέματα για τα οποία τολμώ να μιλήσω στη Βουλή. Με την διάλυση της συγκέντρωσης, τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στα γραφεία της ΕΔΕΚ, όταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ανεγκέφαλοι πέταξαν πέτρες, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσωψη των γραφείων και μετά πέταξαν φωτοβολίδα, επιχειρώντας προφανώς να κάψουν τα γραφεία. Τα γραφεία της ΕΔΕΚ έγιναν στόχος μιας προσχεδιασμένης και προμελετημένης τραμπουκικής ενέργειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τα επεισόδια. Σε ανάρτηση στο Twitter ανέφερε «Από την Ισπανία όπου βρίσκομαι για την Σύνοδο των 9 Μεσογειακών Κρατών καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα όσα απαράδεκτα έλαβαν χώρα νωρίτερα σήμερα. Ανάλογες ακραίες συμπεριφορές ούτε επιτρέπονται ούτε συμβάλλουν στην ενότητα και ομοψυχία που επιβάλλεται να επικρατεί σε μια υποκατοχή χώρα», σημείωσε. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία καταδίκασε άμεσα τα επεισόδια. Πλήρωσε πολλά ο τόπος μας από την Εθνική Διχόνοια. Και είναι καταδικαστές οποιασδήποτε πράξεις, πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες που βάζουν ντορπίλη στην ενότητα αυτού του τόπου. Μιλήσαμε για τον διχασμό και επειδή κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι, θέλω εκ μέρους του ΑΚΕΛ να καταδικάσω αυτά που έχουν γίνει με τον πιο έντονο τρόπο. Είναι απαράδεκτα, μας παίρνουν δεκαετίες πίσω. Πέραν το ότι ντρέπουμε για τις συμπεριφορές εκτός της αίθουσας, ντρέπουμε γιατί αυτό το κοινοβούλιο αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να πάρει στα σοβαρά και να δώσει σημασία σε 100 ανεγκέφαλους χούλιγκαν. Αν θα καταδικάσουμε αυτούς που σήμερα φωνάζουν εναντίον βουλευτών και κομμάτων, θα φέρουμε κι εμείς πολλούς άλλους και πολλές άλλες οργανώσεις που κατά καιρούς μας υβρίζουν, μας τάζουν κρεμάλες. Και θεωρώ ότι αυτόν το σώμα, και θα σας καλέσω όλους, ότι δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτά γίνονταν και πριν το 1974. Καθώς όσον αφορά την κυρία Ταλίδου, να πω το εξής. Όση ώρα έμεινα εκεί στη συγκέντρωση, ειλικρινά δεν άκουσα κανέναν να ασχοληθεί με τη συνάδελφο. Στις διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την αναβίωση του διχασμού αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών. Όπως είδαμε και σήμερα έξω από τη Βουλή, τους έχουμε φορτώσει με πάθη και πολιτικά, που μετά από 50 σχεδόν χρόνια αυτή η πολιτεία, αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να ξεπεράσει. Για τα επεισόδια, οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τόσο το κλειστό κύκλωμα της ΕΔΕΚ όσο και άλλα από την περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες του εμπρισμού των γραφείων της ΕΔΕΚ. Υπάρχουν διάφορα κλειστά κύκλωματα τα οποία αξιολογούνται από τους ανακριτές αυτή τη στιγμή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες
που έχουν προχωρήσει στην αυτή την αγωγούλη ενέργεια και τον εμπρισμό των γραφείων της ΕΔΕΚ. Τα θλιβερά επεισόδια έξω από την Βουλή και την επίθεση στα γραφεία της ΕΔΕΚ καταδίκασαν επίσης όλοι οι υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, επισημένοντας πως η αναβίωση του διχασμού είναι βήμα προς την καταστροφή.